Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου έκανε γνωστό ότι για την εβδομάδα 20 έως 26 Μαΐου 2022 δύο άνθρωποι πέθαναν λόγω της COVID-19. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 77 ετών και μια γυναίκα 74. 30 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ, εκ των οποίων είναι 8 σε σοβαρή κατάσταση. 10 ασθενείς που έπαψαν να είναι μολυσματικοί συνεχίζουν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο διάστημα αυτό εντοπίστηκαν 1.774 νέα κρούσματα, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο 2,38%. Από την αρχή της πανδημίας, το σύνολο των κρουσμάτων στην Κύπρο είναι 489.963.